Καλησπέρα, κυρία Λούσιο. Καταρχάς, να σας συγχαρούμε, μιας και είναι η πρώτη μας δημόσια επικοινωνία για το θέμα της υπουργοποίησής σας. Και δεν ξέρω κατά πόσο ήταν αναμενόμενο, κυρία Τελιορίδου. Βέβαια, για την περιοχή μας, για την Καστοριά, αποτελεί μόνο μια ευχάριστη είδηση και νομίζω ότι οι περισσότεροι Καστοριανοί, εν μη τι άλλο, χάρηκαν την αναβάθμισή σας αυτή στο υπουργικό σχήμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μένα ήταν μια μεγάλη τιμή από την πλευρά του Πρωθυπουργού να συμμετέχω στο κυβερνητικό σχήμα και μάλιστα σε ένα Υπουργείο Παραγωγικό. Και είναι βέβαια και πολύ μεγάλη ευθύνη να μπορέσω να ανταποκριθώ σε αυτόν τον ρόλο, γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος της χώρας είναι πάρα πολύ σημαντικά και με δεδομένο ότι για μας είναι πολιτική πρώτης γραμμής η αναβάθμιση και η ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα, νομίζω ότι η πρόκληση είναι πάρα πολύ μεγάλη και θέλω να πιστεύω ότι θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις να ανταποκριθώ ώστε να είμαι χρήσιμη και για τον τόπο μας αλλά και συνολικότερα για την χώρα μας σε αυτό το πολύ κρίσιμο σημείο της ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής. Θέλω να πω ότι για μένα η τιμή αυτή είναι μια τιμή η οποία πρέπει να συνοδευτεί από πολλή δουλειά, την οποία έχω ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου. Είδαμε πραγματικά και τα πολλά δελτία τύπου που εκδώσατε και ειδικά, κυρία Τελιορίδου, γιατί είδαμε ότι κάνατε και τις πρώτες συναντήσεις. Κάποια στιγμή βέβαια θα ήθελα να αφαιρθούμε εκτενώς στα θέματα αγροτικής ανάπτυξης και του αντικειμένου σας, αλλά πολύ έτσι γρήγορα για να μπορέσουμε να πούμε και για τα υπόλοιπα ζητήματα, ειδικά για το θέμα των ελληνοποιήσεων και επειδή είναι ένα ζήτημα στο οποίο οι αγρότες της περιοχής μας επιμένουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και θεωρούν μάλιστα ότι δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στο προϊόν και του φασολιού, κυρίως του φασολιού ίσως, αλλά και των μήλων. Δεν ξέρω αν θέλετε τουλάχιστον για αυτό να πούμε δύο πράγματα. Η ελληνοποίηση είναι πράγματι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε αυτόν τον τομέα. Είναι πρόβλημα μεγάλο τόσο για τους παραγωγούς, γιατί μειώνει την αξία του ελληνικού προϊόντος, όσο και θέμα εξαπάτησης των καταναλωτών. Είναι λοιπόν στις προτεραιότητες της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης το χτύπημα των ελληνοποιήσεων μέσα από πολύ εντατικούς και αυστηρούς ελέγχους που πρέπει να γίνουν ώστε να καταλάβουν όλοι ότι δεν μπορούν να ξεγελάνε τον καταναλωτή και να προσβάλλουν και να φύγουν τον κόπο και τον μόχθο του Έλληνα παραγωγού. Προτεραιότητα λοιπόν η αντιμετώπιση αυτού του θέματος, το οποίο προφανώς δεν είναι δύσκολο γιατί εμπλέκονται πάρα πολλά συμφέροντα. Παρόλα αυτά όμως είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε τα συμφέροντα αυτά χωρίς κανέναν φόβο και χωρίς κανέναν ενδιασμό. Ήδη έχουμε δώσει οδηγίες για τους ελέγχους και νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Και τώρα, κυρία Τελιορίδου, βέβαια είπατε και εσείς προηγουμένως ότι υπάρχουν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί. Θέλουμε πραγματικά να δούμε να εφαρμόζεται και η νομοθεσία και νομίζω ότι αν ξεκινήσετε με αυτό το θέμα πραγματικά και μια ανάσα θα δοθεί στους παραγωγούς εδώ της περιοχής μας και όχι μόνο βέβαια σε όλους τους Έλληνες παραγωγούς. Είναι ένα θέμα που αφορά όλη την Ελλάδα και όλη την γκάμα των προϊόντων. Και για τα φασόλια και για τα μήλα, να πούμε για το γάλα για το οποίο ετοιμάζουμε τώρα μια υπουργική απόφαση όπου θα γίνονται αυστηροί έλεγχοι με μηνιαία δελτία παράδοσης παραλαβής, με πολύ αυστηρά πρόστιμα για το κρέας, για άλλα αγροτικά προϊόντα. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και νομίζω ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στους ελέγχους, ο ΕΦΕΤ, ο ΕΛΓΟ, ο Δήμητρα, πρέπει να κάνουν την δουλειά τους και εμείς είμαστε αποφασισμένοι να μην υποκύψουμε σε κανενός είδους συμφέροντα, αλλά να προστατεύσουμε το ελληνικό προϊόν και τον Έλληνα παραγωγό. Αυτό νομίζω βέβαια ότι πέρα από τα λόγια πρέπει να φανεί και στην πράξη και πολύ σύντομα θα φανεί. Για να δούμε λοιπόν και πραγματικά μιας και αναλάβατε ένα πολύ μεγάλο αντικείμενο, κυρία Τελιορίδου, είναι πάρα πολλές οι παράμετροι.
Όπως είπα και προηγουμένως, θα χαρούμε και εδώ να σας φιλοξενήσουμε στο στούντιο και να μιλήσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα, καθώς και ειδικά για την Δυτική Μακεδονία και την Καστοριά. Ο αγροτικός τομέας είναι ένας μεγάλος πυλώνας ανάπτυξης και είμαι σίγουρη ότι όλοι ενδιαφέρονται να ακούσουν από εσάς το τι προτίθεστε να κάνετε με πολλά και βασικά ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα εδώ στην περιοχή μας. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε και γι' αυτό και το πρώτο μου μέλημα με την συμμετοχή μου στο κυβερνητικό σχήμα ήταν να καλέσω σε συνάντηση όλους τους αρμόδιους φορείς και συλλόγους της περιοχής που ασχολούνται με την γεωργία και την κτηνοτροφία και επίσης να κάνω συναντήσεις και με όλους τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, γιατί πιστεύω ότι η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων δεν μπορεί να γίνει μόνο με την άνωθεν πολιτική βούληση, αλλά με την συνεργασία που πρέπει να έχουν όλοι οι φορείς, ώστε να δώσουμε μια άλλη προοπτική. Και την καλή θέληση που πρέπει να δείξουν και όλοι, κυρία Τελιγιορίδου, γιατί ακριβώς, πολλές φορές μας αρκεί ή θέλουμε να επιρρύπτουμε τις ευθύνες σε μια κυβέρνηση, σε μια ηγεσία ενός υπουργείου, σε ένα υπουργείο, αλλά νομίζω ότι πρέπει και με συνεργασία, αλλά και με υπευθυνότητα και με καθαρές κινήσεις να επιλύουμε όλοι μαζί τα προβλήματα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, νομίζω, ότι λέω. Έχετε δίκιο και θα σας πω ότι τα πρώτα δείγματα για την συνεργασία ήδη είναι θετικά. Σήμερα, για παράδειγμα, είχαμε μία σύσκεψη στην περιφέρεια με τον κύριο Καρυπίδη και με όλους τους αρμόδιους εμπλεκόμενους υπηρεσιακούς φορείς από τις τέσσερις ΔΑΟΚ της περιφέρειας, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ. Νομίζω ότι η συζήτηση ήταν πάρα πολύ ουσιαστική, τέθηκαν πραγματικά τα προβλήματα και εκείνο που υπόθηκε είναι ότι μεταξύ μας θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια καλή συνεργασία ώστε να προωθήσουμε τα τοπικά προϊόντα, να προωθήσουμε τον τομέα της μεταποίησης, να βοηθήσουμε στον εξαγωγικό προσανατολισμό που πρέπει να έχουν τα προϊόντα και της δικής μας περιοχής και ιδιαίτερα τα επώνυμα, τα φασόλια, τα μήλα, τα αρωδάκινα, τα αρωματικά φυτά, ο κρόκος για παράδειγμα της Κοζάνης. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο καθένας θέτει και τα προβλήματα που υπάρχουν πολλές φορές στη λειτουργία των υπηρεσιών. Να πούμε για παράδειγμα ότι υπάρχει μια υποστελέχωση των υπηρεσιών. Όλα αυτά έχουν καταγραφεί και το επόμενο διάστημα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις. Συνεργασία και συνέργεια λοιπόν, γιατί μόνος του κανείς δεν μπορεί να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μάλιστα. Τώρα, να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα ζητήματα, κυρία Τελιγιορίδου. Καταρχάς, ήθελα να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που απασχόλησε πολύ την τοπική επικαιρότητα. Βέβαια, δεν αποτελεί τοπικό φαινόμενο, αλλά ειδικά για την περιοχή της Καστοριάς είναι λίγο παράδοξο αυτό που συμβαίνει. Αναφέρομαι στο θέμα της εκχώρησης των δημοσίων κτηρίων και ακινήτων στο υπερταμείο και είδαμε βάσει του υποθηκοφυλακίου ότι καταρχάς μιλάμε για 170 ακίνητα περίπου στην περιοχή της Καστοριάς. Μιλάμε για ένα τεράστιο δηλαδή όγκο ακινήτων σε αντίθεση με άλλες περιοχές, με άλλους νομούς όπου έχουμε πολύ λιγότερα και αυτό είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει. Επίσης, τέθηκαν αρκετά ερωτήματα ως προς το τι σημαίνει, για παράδειγμα, αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, δηλαδή με ποιον τρόπο, για παράδειγμα, θα αξιοποιηθεί το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς που ξέρουμε ότι εντάσσεται σε αυτό το πακέτο ακινήτων. Γιατί τόσο μεγάλος αριθμός από την περιοχή μας. Ήδη βέβαια είχαμε πάρει μια απάντηση από πλευράς της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ της Κοζάνης ότι αυτά τα κτίρια ουσιαστικά κάποια από αυτά όσα έχουν πολιτιστικό ή περιβαλλοντικό ενδιαφέρον θα επιστραφούν με συγκεκριμένες όμως παραμέτρους. Οπότε πείτε μας λίγο καταρχάς τι ισχύει με όλα αυτά για να καταλάβουμε και εμείς τι συμβαίνει ακριβώς. Τα ακίνητα αυτά είναι τόσο μεγάλα στον αριθμό στην περιοχή της Καστοριάς γιατί δεν έχει γίνει η τακτοποίησή τους όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Είναι λοιπόν 170 ακίνητα τα οποία το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής εφαρμόζοντας τον νόμο 4389 έχει μεταφέρει στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας το γνωστό υπερταμείο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα ακίνητα αυτά πηγαίνουν είτε για την αξιοποίησή τους είτε για το πούλημά τους. Στο άρθρο 196.4 του ίδιου νόμου γίνεται ξεκάθαρο ότι εξαιρούνται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου που αφορούν δάση, λίμνες, γυαλούς, παράκτες περιοχές, παραλίες, κτίρια που έχουν πολιτιστικό και ιστορικό ή περιβαλλοντικό υπόβαθρο. Όσον αφορά το συγκεκριμένο σας ερώτημα για το διοικητήριο της Καστοριάς. Για παράδειγμα, το ανέφερα αυτό. Και το δημοτικό σχολείο της Πολυκάλυψης, έτσι πολύ πρόχειρα. Ακούστε λίγο. Αυτό περιλαμβάνεται, γιατί δεν είχε γίνει η τακτοποίησή του. Και είναι ξεκάθαρο στο νόμο ότι όσα ακίνητα χρησιμοποιούνται σε χρήσεις δημοσίου επιστρέφουν κανονικά στο δημόσιο. Ωραία, το ερώτημα είναι, είναι λοιπόν μια απλή γραφειοκρατική διαδικασία καταγραφής των δημόσιων ακινήτων και της δημόσιας περιουσίας. Είναι ξεκάθαρο στο άρθρο 196.4 του νόμου ότι όλα αυτά δεν θα είναι στο ταμείο, θα είναι ελάχιστα αυτά που θα παραμείνουν στο ταμείο και όσα παραμείνουν δεν πάνε για πώληση, πάνε για αξιοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα του δημοσίου από την αξιοποίηση όσων μείνουν, που για την Καστοριά, αν θέλετε την δική μου εκτίμηση, θα είναι 1 με 2 κτίρια, η αξιοποίηση αυτών και τα έσοδα από αυτή την αξιοποίηση θα πηγαίνουν κατά 50% για το δημόσιο και κατά 50% για την αποπληρωμή του χρέους. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι έγινε μια μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή. Κατανοώ ότι κάποιοι να μην γνωρίζανε τον νόμο και να θεώρησαν ότι αυτή η γραφειοκρατική διαδικασία καταγραφής της δημόσιας περιουσίας μπορεί να σημαίνει άλλα πράγματα. Εκείνοι όμως που έχουν την ευθύνη να ψηφίζουν ή να καταψηφίζουν νόμους είναι υποχρεωμένοι να τους διαβάζουν και δεν μπορούν να παραπλανούν και να πουλάνε παραμύθια στον κόσμο. Στην κυρία Αντωνίου και την ανακοίνωση που εξέδωσε για το συγκεκριμένο θέμα. Η βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα έπρεπε, επειδή καταψήφισε τον συγκεκριμένο νόμο, να ξέρει τι καταψηφίζει. Καταψήφισε λοιπόν το άρθρο 196 που λέει ότι γυαλί, δάση, λίμνες, παραλία, ιστορικά, αρχαιολογικά, πολιτιστικού ενδιαφέροντος, περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται από το δημόσιο δεν πηγαίνουν στο υπερταμείο. Θα έπρεπε να το γνωρίζει. Να ρωτήσω όμως κάτι, γιατί έθεσε ένα ζήτημα η κυρία Ζεμπιλιάδου ως προς το συγκεκριμένο θέμα και είπε προχθές μιλώντας στο δελτίο μας ότι αφού είναι να εξαιρεθούν, για ποιο λόγο εντάσσονται. Και εάν βάσει των διαδικασιών απελευθέρωσής του, απελευθέρωσής τους, υπάρχει ζήτημα και συμφερόντων, αφού οι εποπτεύουσες αρχές είναι αυτές που ούτως ή άλλως διαχειρίζονται αυτού του είδους τα ζητήματα, οπότε μπορεί να κριθεί ένα κτίριο που εμείς θεωρούμε ότι έχει πολιτιστικό ενδιαφέρον, για παράδειγμα, ότι δεν έχει πολιτιστικό ενδιαφέρον και άρα δεν επιστρέφεται. Δεν είναι έτσι. Αυτή είναι μια παρερμηνία η οποία δεν βασίζεται στην πραγματικότητα. Ξεκαθαρίζω λοιπόν ότι πρόκειται για μια καταγραφή, γραφειοκρατική διαδικασία καθαρά, για να γνωρίζουμε τι ανήκει που. Γιατί δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν γνωρίζαμε τι ανήκει στο δημόσιο και τι όχι. Να σας αναφέρω παραδείγματα, για παράδειγμα που ζήσαμε το τελευταίο διάστημα που προσπαθούσαμε να λύσουμε κάποια θέματα και πηγαίναμε από Υπουργείο σε Υπουργείο, γιατί δεν υπήρχε μια καταγραφή το τι ανήκει που, αλλά ανήκανε στο Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα λοιπόν γίνεται μια καταγραφή όλης της δημόσιας περιουσίας και ξέρουμε τι ανήκει στο δημόσιο.
Αυτά τώρα πλέον θεωρείτε δεδομένο ότι ανήκουν στο δημόσιο, γιατί είπατε προηγουμένως ότι δεν έχουν τακτοποιηθεί. Δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που λέω. Ανήκουν στο δημόσιο. Δεν έχουν τακτοποιηθεί με την έννοια ότι, για παράδειγμα, το κτίριο της Αντιπεριφέρειας Καστοριάς, παλιά νομαρχία, δεν έχει προσδιοριστεί, δεν έχει ακόμη και την άδειά του. Όλα αυτά ανήκουν στο δημόσιο. Σας λέω ξεκάθαρα ποια εξαιρούνται. Δεν ανήκει όμως, μιας και μιλάμε για το συγκεκριμένο κτίριο, δεν ανήκει στην περιφέρεια. Ανήκει στο δημόσιο, δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα. Σας ξεκαθαρίζω ότι από τη στιγμή που χρησιμοποιείται για την περιφέρεια, επιστρέφει κατευθείαν, φεύγει κατευθείαν από το υπερταμείο. Όμως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα προβλήματα που υπάρχουν. Και όχι μόνο με αυτό το κτίριο, αλλά και με πολλά άλλα κτίρια. Είναι προφανές τα οποία, ότι... τα οποία δεν είναι ξεκάθαρο το που ανήκουν, γιατί άλλα δεν έχουν ακόμη ούτε οικοδομική άδεια. Άρα λέτε, αυτά τα κτίρια τα οποία υπάρχουν, έχουν μάλλον περιβαλλοντική σημασία και ενδιαφέρον ή πολιτιστική σημασία και ενδιαφέρον, δεν θα ενταχθούν προς αξιοποίηση στο υπερταμείο. Όχι, το ξεκαθαρίζω. Πολιτιστικά, αρχαιολογικά, ιστορικά, περιβαλλοντικά, η λίμνη, γιατί και η λίμνη αναφέρεται, βέβαια. Αυτά πλέον δεν πάνε στο υπερταμείο. Εντάχθηκαν όμως σε πρώτη φάση, άρα πρέπει να βγουν ουσιαστικά. Εντάχθηκαν στην περιουσία του δημοσίου. Ωραία. Και λέτε ότι, έτσι όπως το είδατε και εσείς το θέμα, ότι ένα με δύο ακίνητα θα μείνουν τελικά προς αξιοποίηση. Αυτή είναι η αρχική μου εκτίμηση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η διαδικασία. Αυτή είναι η αρχική μου εκτίμηση. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι έτσι, κυρία Τελιγιορίδου, γιατί πραγματικά μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο όγκο ακινήτων και θα είναι κρίμα να το δούμε να περνάει στα χέρια άλλων και να χάνουμε... Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και δεν θα το δούμε αυτό. Και παρεπιπτόντως, ας πούμε, θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί είναι ένα ζήτημα που απασχολεί χρόνια την Καστοριά. Το Ξενία εντάσσεται σε αυτή τη λίστα, είναι σε αυτή τη λίστα? Το Ξενία είναι σε αυτή τη λίστα και πιθανό να πάει για αξιοποίηση. Ναι, γιατί από τη μία πλευρά λέμε ότι καλό είναι να μείνουν στα δικά μας χέρια, από την άλλη πλευρά το να μένουν και κατά αυτόν τον τρόπο και να γκρεμίζονται και να καταστρέφονται τα κτίρια και αυτό δεν και έχει... Και να καταστρέφονται και να γίνονται πόλοι έλξης άλλων δραστηριοτήτων. Το Ξενία πιθανό να είναι από αυτά που θα πάει στην αξιοποίηση. Ξέρουμε ποιο άλλο θα είναι, κυρία Τελιγιορίδου? Δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Μάλιστα. Τώρα, επειδή και με όλο αυτό το ζήτημα με τα ακίνητα έχει γίνει και μία αναφορά και στο θέμα του αστυνομικού μεγάρου. Νομίζω ότι και σε αυτό αναφερόσασταν και εσείς προηγουμένως όταν λέγατε ότι δεν ξέρουμε πού ανήκει τι. Θυμάστε ότι φτάσαμε στο σημείο να φάμε πάρα πολύ χρόνο για να ξεκαθαρίσουμε την όλη υπόθεση. Οπότε εκεί έχουμε κάτι νεότερο, κυρία Τελιγιορίδου? Εκεί το νεότερο είναι ότι το ελεγκτικό συνέδριο είναι αυτό που θα αποφασίσει. Οι κτηριακές υποδομές απευθύνονται στο ελεγκτικό συνέδριο. Περιμένουμε και εμείς την απόφαση. Ελπίζω ότι δεν θα καθυστερήσει περισσότερο γιατί για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Ήδη έχει καθυστερήσει, το αναγνωρίζουμε αυτό. Είναι όμως τέτοια η διαδικασία, που η γραφειοκρατία που υπάρχει στη δομή του ελληνικού δημοσίου, που δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Βλέπετε πόσο καιρό κάναμε για να μπορέσουμε να νομιμοποιήσουμε το οικόπεδο, να πάρουμε αριθμό κτηματολογίου, να γίνουν τα σχετικά συμβόλαια. Μία διαδικασία στην οποία δεν μπορούσαμε και μέσω του Δήμου να την επισπεύσουμε περισσότερο. Ωραία, να κλείσουμε αυτό. Θέλω να μιλήσουμε λίγο και για το φράγμα Νεστορίου. Δέχομαι συνεχώς, πραγματικά, κυρία Τελιγιορίδου, και καταγγελίες και τηλεφωνήματα και το ενδιαφέρον του κόσμου είναι τεράστιο για αυτό το πολύ μεγάλο έργο που όσο περνάει ο καιρός βλέπουμε ότι όλο και πιο αβέβαιο γίνεται και το μέλλον του. Οπότε, τι νεότερα? Μου είχατε πει την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει ότι έχουμε κάποιες ευχάριστες εξελίξεις.
Δεν ξέρω πλέον που αφού αναλάβατε και αυτό το χαρτοφυλάκιο, αν έχετε αμεσότερη πρόσβαση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ήδη έχουμε κάνει μια σύσκεψη στο Υπουργείο για να ξεμπλοκάρει όλη η διαδικασία. Εκτός από το φράγμα Νεστορίου είναι και άλλα 4 έργα τα οποία έχουν ανάλογο πρόβλημα. Ο στόχος μας είναι να προχωρήσουν άμεσα αυτά τα έργα. Υπάρχουν προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τη διένεξη της εταιρείας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως ξέρετε, ζητούσε η εταιρεία αποζημιώσεις, διάφορα τέτοια θέματα. Τα έχουμε συζητήσει ούτως ή άλλως πάρα πολλές φορές. Πολλές φορές. Αυτή τη στιγμή ήδη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και με τον Υπουργό και με τις αρμόδιες υπηρεσίες η προσπάθειά μας είναι αυτά τα 4 έργα τα οποία είναι σε όλη τη χώρα να ξεμπλοκάρουν. Πρέπει βέβαια να γίνουν κάποιες κινήσεις και από την πλευρά της εταιρείας. Για παράδειγμα, να πούμε ότι δεν έχει αντικαταστήσει ακόμη τις εγγυητικές της και έχουμε ακόμη τις εγγυητικές της Ιωνίου, η οποία έχει πτωχεύσει. Νομίζω όμως ότι το επόμενο διάστημα και πολύ σύντομα θα έχει ξεμπλοκάρει το έργο και θα μπορούμε να πούμε ότι πλέον το έργο ξεκινά. Για μας είναι ένα έργο και για μένα, όπως καταλαβαίνετε, από τη στιγμή που είμαι πλέον και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι ένα έργο που είναι προτεραιότητά μου να ξεκινήσει να λειτουργεί και να κατασκευαστεί επιτέλους κάτι που τα τελευταία χρόνια με πάρα πολλά προβλήματα έχει καθυστερήσει. Είναι από τα πρώτα πράγματα με τα οποία ασχολήθηκα στο Υπουργείο και θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε μια θετική εξέλιξη. Κυρία Τελεγιορίδου, δυστυχώς βλέπουμε ότι παντού υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή, όταν πάει να γίνει ένα βήμα, μιλήσαμε προηγουμένως και για το θέμα του αστυνομικού μεγάρου, μιλήσαμε τώρα για το φράγμα του Νεστορίου. Όπου και να πάει ένα βήμα, τα προβλήματα έρχονται και το πνίγουν. Οπότε δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε. Γιατί θα μου επιτρέψετε πολλές φορές να σας πω ότι πέρα από τη γραφειοκρατία υπάρχουν και αντικρουόμενα συμφέροντα. Εκείνο όμως που σας λέω με το χέρι στην καρδιά είναι ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να ξεμπλοκαριστεί αυτή η υπόθεση και να ξεκινήσει ένα έργο ζωτικής σημασίας για τον πρωτογενή τομέα, για την περιοχή μας. Ένα έργο που θα δώσει ανάσα στον πρωτογενή τομέα. Από την άλλη πλευρά όμως, κυρία Τελεγιορίδου, βλέπουμε ότι αντί να προχωρούν κάποια πράγματα, έχουμε και νέα προβλήματα σε επίπεδο υποδομών και θα αναφερθώ στο ζήτημα της ΕΔΙΚΑ, η οποία από την προηγούμενη εβδομάδα πλέον έχει κατεβάσει τα στόρια, είναι σε αναστολή λειτουργίας. Ξέρετε ότι έχει γίνει διακοπή ρεύματος και άλλα φυσικά τεράστια οικονομικά ζητήματα βαρύνουν την εταιρεία. Είδαμε όμως και μία ανακοίνωση από πλευράς της διοίκησης ότι ουσιαστικά θα έπρεπε και σας θέτει υπεύθυνους και εσάς στον πολιτικό κόσμο της περιοχής που δεν αναλάβατε μία πρωτοβουλία έτσι ώστε να υπάρξει καταβολή των χρημάτων από πλευράς του ΤΕΙ, τα οποία με τελεσίδικες αποφάσεις, ούτως ή άλλως δικαστικές, οφείλονται προς την εταιρεία, έτσι ώστε να μην έφτανε σε ένα σημερινό επίπεδο, να κλείσει άγαρμα, να μείνουν στον δρόμο οι εργαζόμενοι, οι οποίοι πραγματικά δεν ξέρουν τι να κάνουν. Δεν ξέρω, καταρχάς αισθάνεστε καθόλου υπεύθυνοι για το συγκεκριμένο θέμα? Θεωρώ απαράδεκτη αυτή τη δήλωση. Είναι μια εταιρεία με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Θεωρώ απαράδεκτη τη δήλωση που λέει να έρθει να την διοικήσει η Τελεγιορίδου και η Αντωνίου. Δεν μπορεί να αποποιούνται κάποιοι τις ευθύνες τους και την αδυναμία τους να λειτουργήσουν την εταιρεία αυτή και να καλούν τους βουλευτές να αναλάβουν την διοίκηση μιας εταιρείας η οποία είναι ιδιωτική. Είναι απαράδεκτη η δήλωση που έγινε. Και αν θέλετε έτσι να το κάνουμε και λίγο πιο κωμικό, θα έλεγα τη δήλωση αυτή, αν είναι ο πρόεδρος της ΕΔΙΚΑ, να την κάνει στην κυρία Αντωνίου, που την ξέρει και περισσότερα χρόνια, που συνεργάζεται μαζί της περισσότερα χρόνια. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ευθύνεται ο βουλευτής για μια εταιρεία η οποία ήταν συμμετοχική, η οποία είχε συγκεκριμένη διοίκηση για να τη λειτουργήσει. Ευθύνεται ο βουλευτής που η εταιρεία αυτή δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των μελών της.
Δεν θα έπρεπε, κυρία Δελιορίδου, όμως να υπάρξει. Εγώ μόνο να θυμίσω και να ενημερώσω τον κόσμο της Καστοριάς ότι στα 3 χρόνια που είμαι βουλευτής, 2 φορές έκανα παρέμβαση για να μην έχουμε διακοπή ρεύματος. Δεν μπορεί όμως να συνεχιστεί. Και κάθε φορά αυτό που λέγαμε για να μην γίνει διακοπή είναι ότι σε 10 μέρες, σε 15 μέρες έρχεται το δάνειο από την τράπεζα και θα ξεχρεώσουμε. Άρα θεωρείτε ότι ήταν είναι μια σειρά λαθασμένων. Είναι μια ιστορία 3 χρόνων μόνο με τη ΔΕΗ. Και η ΔΕΗ κάποια στιγμή κοιτάει τα δικά της συμφέροντα. Καλά, είναι προφανές, δεν πρόκειται για φιλανθρωπικό ίδρυμα, αλλά... Μα 2 φορές σας λέω ότι κάναμε παρέμβαση και με την περιφέρεια για να μπορέσει η εταιρεία να έχει μια άνεση χρόνου ώστε να λύσει τα προβλήματά της. Δεν θα έπρεπε όμως, κυρία Τελιγιορίδου, και το ΤΕΗ να πιεστεί, γιατί ο πρόεδρος λέει, για παράδειγμα, ότι το ΤΕΗ έπαιρνε συγκεκριμένα κονδύλια για την καταβολή ενοικίου. Δεν θα έπρεπε, εγώ λοιπόν... δεν θα διαφωνήσω στο ότι θα έπρεπε το ΤΕΗ να δώσει αυτά που έπρεπε να πληρώσει στην εταιρεία. Να σας πω όμως ότι από την δική μου πλευρά έκανα πριν από πολύ καιρό μια προσπάθεια συνεννόησης της διοίκησης της εταιρείας με το ΤΕΗ, η οποία δεν ευωδόθηκε γιατί δεν υπήρξε συνεννόηση μεταξύ τους. Προφανώς το ΤΕΗ και η διοίκηση θα πρέπει να καθίσουν σοβαρά σε ένα τραπέζι και να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Αυτό όμως δεν είναι αρμοδιότητα του βουλευτή. Παρόλο που σας λέω ότι προσπάθησα να κάνω και τον διαιτητή και να διαμεσολαβήσω. Αλλά δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Και θεωρώ απαράδεκτο το ότι υπήρξε η αδυναμία από την διοίκηση να λειτουργήσει την εταιρεία, να προσπαθεί να βρει ευθύνη σε θεσμούς που δεν ευθύνονται. Θέλω εδώ επίσης να τονίσω ότι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα με τους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι απλήρωτοι, και να σας πω ότι παρόλο που υπήρχαν κάποια προβλήματα τεχνικά με τον ΟΑΕΔ και το Υπουργείο Εργασίας και δεν έχουν πάρει οι εργαζόμενοι την βοήθεια που πήραν εργαζόμενοι σε άλλες εταιρείες, αυτό το διάστημα προσπαθούμε να βρούμε μία λύση ώστε τουλάχιστον οι εργαζόμενοι να πάρουν την βοήθεια που πήραν σε αντίστοιχες περιπτώσεις εταιριών οι οποίες δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους το αντίστοιχο ποσό. Αλλά, βέβαια, κυρία Τελιγιορίδου, και εκεί το καθεστώς είναι λίγο περίεργο, γιατί ξέρουμε ότι κάποιοι ήταν σε επίσχεση, κάποιοι δεν ήταν. Δεν ξέρω τι. Τουλάχιστον για τους εργαζόμενους οι οποίοι ήταν σε επίσχεση, που αν δεν κάνω λάθος είναι 9 στον αριθμό. Αλλά θέλω πάλι να πω, και μπορεί να ακούγεται σκληρό, εμένα δεν μου αρέσει να κάνω αντιπαραθέσεις χωρίς λόγο, μόνο για δημιουργία εντυπώσεων, αλλά θεωρώ απαράδεκτες τις δηλώσεις της διοίκησης που αποποιούνται τις ευθύνες τους. Θεωρείτε ότι είναι μια προσπάθεια απλά... Εγώ έχω μάθει τη ζωή μου να αναλαμβάνω τις ευθύνες και των λόγων και των πράξεών μου. Το ίδιο νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουν όλοι. Μάλιστα. Να μείνουμε σε αυτά. Θα περιμένουμε βέβαια και από τον πρόεδρο ή γενικότερα κάποιον εκπρόσωπο της διοίκησης να μας μιλήσει κάποια στιγμή για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν ξέρω πώς θα κινηθεί και πού θα οδηγηθεί πλέον αυτή η υπόθεση. Πάντως είναι μια δυσάρεστη ακόμη καταγραφή για την περιοχή μας, καθώς υπήρχε μια υποδομή η οποία δεν λειτουργούσε καλά βέβαια τα τελευταία χρόνια. Αλλά... Είναι δυσάρεστη. Εγώ εύχομαι το καλύτερο. Εάν ζητηθεί η βοήθειά μου σε ένα επίπεδο στο οποίο μπορώ να βοηθήσω, εγώ δεν αρνήθηκα ποτέ και από κανέναν την βοήθεια, αλλά δεν μπορεί... και συγγνώμη που το ξαναλέω για πολλωστή φορά, δεν μπορεί να μην χρησιμοποιήσω άλλους χαρακτηρισμούς, την αδυναμία διαχείρισης του προβλήματος να την ρίχνουμε σε άλλους. Να μείνουμε σε αυτό, να βάλουμε μία άνω τελεία. Πριν κλείσουμε, κυρία Τελιγιορίδου, ήθελα λίγο να αναφερθούμε και στο πολιτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί σε πανελλαδικό επίπεδο. Είδαμε τις εμφανίσεις και του Πρωθυπουργού και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών στην ΔΕΘ. Ακούσαμε βέβαια αρκετές εξαγγελίες από πλευράς όλων. Είδαμε και τις κόντρες οι οποίες προέκυψαν. Ήθελα όμως να μείνουμε λίγο σε ένα από τα θέματα τα οποία τέθηκαν στη ΔΕΘ σε πολύ μεγάλο βαθμό και ήταν
η συμφωνία των Πρεσπών. Όλα όσα ακούστηκαν από όλα τα πολιτικά πρόσωπα σε σχέση και με την κύρωση ή μη κύρωση της συμφωνίας, αλλά παρακολουθούμε, μπορώ να πω με αρκετά μεγάλη αγωνία και τις δηλώσεις και τη στάση του συνεταίρου σας στην κυβέρνηση, του κυρίου Καμένου, ο οποίος μιλάει για άκυρη συμφωνία, ειδικά σήμερα το πρωί κάποιες δηλώσεις που έκανε, μιλάει για μια μονογραφή του κυρίου Κοντζιά και ουσιαστικά λέει ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να μην έρθει η συμφωνία αυτή στην Βουλή. Όλο αυτό το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται με βάση την συμφωνία των Πρεσπών για την κυβέρνηση, πού οδηγεί η κυρία Τελγιορίδου? Κοιτάξτε, η συμφωνία των Πρεσπών είναι μια συμφωνία κατά την δική μου εκτίμηση, η οποία στο συγκεκριμένο περιβάλλον όπως έχει διαμορφωθεί είναι θετική. Και το λέω αυτό γιατί για πρώτη φορά μετά από 70 χρόνια προπαγάνδας της άλλης πλευράς παίρνουμε πίσω σύμβολα, ιστορία, πολιτισμό. Για πρώτη φορά η άλλη πλευρά αναγνωρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με την αρχαία ελληνική ιστορία των Φίλιππου και τον Μέγα Αλέξανδρο. Έχουμε για όμως τα δύο ζητήματα. Να σας πω εγώ τη γνώμη μου. Και προφανώς οποιαδήποτε άλλη γνώμη είναι σεβαστή, αλλά δεν είναι πάντα αποδεκτή. Για πρώτη φορά η άλλη πλευρά λέει ότι θα απαλείψει κάθε τι αλυτρωτικό στο σύνταγμά της. Παραδέχεται ότι ο όρος Μακεδονία ιστορικά και πολιτισμικά ανήκει στην Ελλάδα. Γεωγραφικά όμως ο όρος αυτός δεν περιορίζεται στα ελληνικά σύνορα. Η γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου το 1913 μοιράστηκε σε 4 κράτη. Έχουμε την Μακεδονία του Πυρήν στη Βουλγαρία, το κομμάτι της Μακεδονίας που ανήκει στην Βόρεια Μακεδονία, ένα μικρό κομμάτι στην Αλβανία και περίπου το 52% ανήκει στην ελληνική επικράτεια. Νομίζω ότι το γεωγραφικό κομμάτι δεν το αμφισβητεί κανένας. Εκεί που υπάρχουν οι ενστάσεις... Μα γεωγραφικός είναι ο προσδιορισμός. Εκεί που υπάρχουν οι ενστάσεις... Και έργα όμνες. Ναι, και μάλιστα, εκεί που υπάρχουν οι ενστάσεις όμως είναι το ζήτημα της γλώσσας, της μακεδονικής γλώσσας και της εθνότητας. Εάν διαβάσετε στο άρθρο 7 της συμφωνίας ξεκαθαρίζει ότι είναι μακεδονική και ανήκει στην οικογένεια των σλαβικών χωρών. Και δεν μπορούν, επιτρέψτε μου την έκφραση, να μας κάνουν μαθήματα αυτοί που το 1977 αναγνώριζαν στον ΟΗΕ μακεδονική γλώσσα. Πλέον η συμφωνία αυτή ξεκαθαρίζει ότι η γλώσσα είναι μακεδονική σλαβικής καταγωγής. Ανήκει στην οικογένεια των σλαβικών χωρών. Δεν έχει καμία σχέση με την αρχαία ελληνική μακεδονική γλώσσα. Είναι ξεκάθαρο. Είναι όμως ένα ζήτημα το ότι εκχωρούμε έναν όρο όπως η μακεδονική γλώσσα σε μια χώρα που δεν έχει καμία σχέση με τη Μακεδονία, ιστορικά όπως είπατε και εσείς προηγουμένως. Ιστορικά και πολιτισμικά επαναλαμβάνω ότι ο όρος Μακεδονία είναι ελληνικός. Γεωγραφικά όμως οι άνθρωποι αυτοί στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας ζουν. Γι' αυτό κρίθηκε από την ελληνική κυβέρνηση ότι ο προσδιορισμός, ο γεωγραφικός, ο οποίος θα είναι ένας προσδιορισμός που θα είναι έργα όμνες και για το εσωτερικό και για το εξωτερικό, είναι ένας προσδιορισμός που συμφέρει τη χώρα μας. Σε αυτό αυτή όμως τη στιγμή έχετε 149 τη χώρες, 149 χώρες την ονομάζουν σκέτο Μακεδονία. Μακεδονία, αυτό είναι γεγονός, δεν το συζητάμε. Εάν δεν ψηφιστεί αλλά αυτή ο κύριος Καμένος είναι αυτός που έχει ο κύριος Καμένος έχει τη δική του άποψη, είναι ξεκάθαρη. Εγώ σας λέω ότι η άποψη του είναι σεβαστή, αλλά δεν είναι αποδεκτή. Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει ξεκάθαρη άποψη. Στην πράξη, γιατί κυρία Τελγιορίδου, εσείς λέτε ότι θα έρθει άμεσα... Ακόμη και στην έκθεση είπε ότι εγώ δεν θα ακυρώσω τη συμφωνία των Πρεσπών. Δεν θα ακυρώσω. Ναι, δεν θα ακυρώσω τη συμφωνία των Πρεσπών. Εάν τόσο διαφωνεί με τη συμφωνία, γιατί δεν λέει εγώ θα την ακυρώσω και θα κάνω άλλη συμφωνία.
Επειδή όμως στήθεται, γιατί επιμένω για τον κύριο Καμένο, γιατί τίθεται και πρακτικό ζήτημα στην προκειμένη περίπτωση, εάν έρθει η συμφωνία στη Βουλή περί το Φεβρουάριο, όπως λέτε εσείς, και ο κύριος Καμένος δεν την ψηφίσει, πάμε για εκλογές? Εγώ πιστεύω ότι η συμφωνία αυτή θα περάσει από την συγκρότηση της Ελληνικής Βουλής. Εάν συμβεί οτιδήποτε άλλο, θα γίνουν όλες οι προβλεπόμενες συνταγματικές διαδικασίες. Με την ψήφο των ΑΝΕΛ, κυρία Τελικιορίδου, πιστεύετε ότι θα περάσει? Από ό,τι φαίνεται, όχι. Αλλά στην περίπτωση που δεν περάσει η συμφωνία, θα γίνουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από το Σύνταγμα. Λέτε η δηλαδή μου ότι... Η εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξει πλειοψηφία με την οποία η συμφωνία θα περάσει. Χωρίς τους ΑΝΕΛ? Προφανώς όχι. Mm-hmm. Αυτό δεν δημιουργεί όμως προβλήματα στη συγκυβέρνηση, όταν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφωνία σε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, κυρία Τελικιορίδου? Θα το δούμε αυτό στην πράξη. Νομίζω ότι το Σύνταγμά μας και η δημοκρατία μας δεν έχει αδιέξοδα. Θα το δούμε στην πράξη και θα δούμε αναλόγως πώς θα κινηθούμε. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, ότι η κυβέρνηση αυτή θα φτάσει στο τέλος της κατοχυρωμένης θητείας της, θα φτάσει δηλαδή στο τέλος της τετραετίας, σε οποιαδήποτε όμως περίπτωση, γιατί στην πολιτική ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ, θα δούμε πώς θα κινηθούμε στα πλαίσια του Συντάγματος. Να μείνουμε σε αυτά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Τελικιορίδου. Αν θέλετε να κάνω μόνο ένα σχόλιο για τη γενικότερη πολιτική σκηνή, γιατί είπατε για τις εξαγγελίες που γίνανε και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα ήθελα να πω ότι από την πλευρά της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός εξήγηλε συγκεκριμένα μέτρα, χωρίς να τάζει πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν, με συγκεκριμένο σχέδιο και αποφασιστικότητα που δείχνουν ότι μπορούμε να πορευτούμε στη μεταμνημονιακή εποχή με μια νέα πορεία, με ελαφρύνσεις στα λαϊκά στρώματα που επομίστηκαν το πολύ μεγάλο βάρος της οχτάχρονης κρίσης, ενώ από την άλλη πλευρά ο κύριος Μητσοτάκης φάνηκε ότι σε μια αντιμνημονιακή εποχή κάνει προτάσεις μνημονιακού περιεχομένου. Μάλιστα, να μείνουμε σε αυτά. Είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε την ευκαιρία στο μέλλον να τα ξαναπούμε για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα μας και την περιοχή μας, αλλά και για τα θέματα της, του πρωτογενούς τομέα, κυρία Τελικιορίδου, που όπως είπαμε και, σας, όποτε θέλετε. Και στην αρχή είναι πάρα πολύ σημαντικά για όλους εμάς. Να είστε καλά, καλό βράδυ να ευχηθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.